φτάσει και όχι μόνο δεν βρέχει, αλλά έχει και λιακάδα. Εδώ ο κουβαλητής μας, εδώ για δείτε, τον μάτιασα λίγο. Θα χαλάσει η πατέντα. Θα χαλάσει η πατέντα. Ω, όλοι είναι. Και τώρα τρέχουμε να πάμε στο λεωφορείο για να πάμε στο κέντρο. Όχι ότι πτώμε και ιδιαίτερα εγώ να βιαστώ. Αλλά μέχρι... δεν έφυγε. Να, κάτσε να το πούμε να κάνει στάση. Α, έχει κι άλλο, εντάξει. Έχει κι άλλο. Είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει. Διότι όπως σας είχα πει πριν, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα σε αεροπλάνο και η πρώτη μου αυτή εμπειρία ήταν λίγο... πώς να το περιγράψω. Πέσαμε σε τόσα πολλά κενά αέρος. Το χέρι του Μάριου έχει τόσες γρατσουνιές, τόσες μελανιές. Αφού είπα, τώρα κλάφτε μας. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα, δείτε λίγο τι γίνεται. Όλοι αυτοί εδώ, περιμένουμε να μπούμε στην ουρά για να μπούμε στο λεωφορείο μέσα. Δείτε. Τέλειο, Πεινάμε, διψάμε. Σκασμένοι, είχε πάρα πολύ ζέστη μέσα στο αεροπλάνο. Για πες, τι είναι αυτό εδώ που κρατάς. Τι είναι αυτό. Έχουμε βγάλει και τα εισιτήριά μας για να πάμε ως τη Ρώμη και να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Όλα οκ, λοιπόν. See you later. Εντάξει, έχουμε μπει στο λεωφορείο εδώ πέρα για να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Είναι όλοι ξένοι. Και επειδή είχα να μπω πολλά χρόνια σε τέτοιου είδους λεωφορείο, νιώθω ότι πάω εκδρομή με το σχολείο. Δείτε λίγο. Πες ένα γεια. Γεια. Πώς αισθάνεσαι, πες μας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Έχουμε σκάσει, περιμέναμε να έχει βροχές, αλλά έχει ήλιο. Πάλι καλά. Και ήθελα να πω. Με κοιτάει ένας εδώ λίγο περίεργα, δεν πειράζει καθόλου. Ναι, όχι άλλες τροφές πραγματικά όμως. Και τώρα είμαστε καθοδόν για το ξενοδοχείο, όπου θα φτάσουμε σε κανένα 40 λεπτό, δηλαδή πραγματική εκδρομή. Α, και ήθελα να πω ότι έχω καθίσει στην αγαπημένη μου θέση. Καθόμουν όταν πήγαινα εκδρομή με το σχολείο. Είναι μία θέση πριν τη γαλαρία. Ακριβώς εδώ. Πρώτη τελευταία θέση. Όχι, αυτή είναι η τελευταία. Ναι, πριν τη γαλαρία η τελευταία θέση άρα. Τα βγάζεις πέρα. Δεν έχω πάντα δίκιο. Ποτέ δεν έχεις δίκιο, αλλά ποιος κάθε να συζητήσει. Όχι, έχω πάντα δίκιο, γιατί όχι. Κοίτα τι ωραίοι που είμαστε. Κοίτα. Τούσο. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα δούμε τώρα. See you later again. Καλησπέρα! Έχουμε ντυθεί εδώ, κοιτάξτε, outfit! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, για πού θα πάμε? Έχουμε βγάλει το πρόγραμμα ή πάμε έτσι, στον αέρα? Στον πάνω πάμε στον αέρα, με τη φυσά. Έχει ένα κρύο, ομολογώ να πω ότι εγώ με το καλσόνι δηλαδή έχω λίγο ξυλιάσει. Λοιπόν, δείτε λίγο τι ωραία είναι εδώ. Ωραία, εδώ. Πόσο χαίρομαι που έχει ωραίο καιρό και δεν βρέχει. Μαριάκο, κρυώνεις. Λίγο, ναι. Κρυώνεις. Γιατί δεν έβαλες και το άλλο το μπουφάν που είχες το πιο χαμηλό όμως. Δείτε εδώ. Τόσο κρύο, εντάξει, εγώ το περίμενα περισσότερο η αλήθεια είναι. Άντε να δούμε πού θα με πας τώρα. Yes,
κερδίζω. Τι είναι όλο αυτό, πω πω. Τέλειο. Τέλειο. Και εμφανίζομαι με σκουφί. Το πήρα από το Μάριο. Γιατί αφησάει και λίγο. Λοιπόν, πάμε Κολοσσέο. Τώρα θα πάμε στο Κολοσσέο. Πήγαμε στο άγαλμα του Ιούλιο 4. Τα προηγούμενα βίντεο που θα δείτε. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Κολοσσέο. Δείτε που είναι. Ακριβώς εδώ. Τέλεια. Είναι όλη η πόλη. Ένα όνειρο. Είμαι κατενθουσιασμένη, έτσι. Πάμε. Έλα. Πάμε να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες. Τώρα θέλεις το κοντάρι. Άντε, να βάλουμε το κοντάρι, να βγάλουμε selfie. Λοιπόν, έχουμε φτάσει. Ναι, απλά από εκεί πέρα είναι κλειστό, ένας να κάθεις εδώ πέρα. Και είμαστε, παιδιά, έξω από το Κολοσσέο. Τι τέλειο είναι. Περιμένετε να σας... να βρω ένα ωραίο... ένα ωραίο μέρος για να σας το δείξω. Εδώ. Το ότι περπατάω δηλαδή εδώ απ' έξω. Πες λίγο, κοίτα. Εκπληκτικό. Είναι ένα σοκ. Και δέος. Δείτε. Απλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο μακριά. Δεν ξέρω, για δες. Φανταστικό, Θα μας πατήσουν και τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Δεν έχω και το σκουφί, αφού έχω ξεπαγιάσει. Εδώ. Για να το δούμε, για να δείτε το. Τέλειο, Νομίζω κι εγώ ότι έχω ενθουσιαστεί με αυτό που βλέπω. Σώφησα και το κρύο. Τα λέμε μετά! Παραπονιέται πάλι εδώ, κοίτα που τον έφερα και λέει τι κρυώνει. Άλλη μία. Πού είσαι, έλα εδώ. Τι κρυώνει, έχω ξεπαγιάσει. Τι έχεις ξεπαγιάσει. Thanks. Κρίς. Μας την πέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω ούτε εγώ ίδια πού σας έχω αφήσει. Τέλος πάντων, έχουμε πάει... Α, είδατε το Κολοσσέο, okay. Έχουμε πάει για φαγητό. Δυστυχώς δεν είχα αρκετή μπαταρία. Έρχομαι γρήγορα, θα με επιτρέψουν τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς δεν είχα αρκετή μπαταρία για να μπορέσω να σας έχω μαζί μου. Πήγαμε για φαγητό. Όλα ok, μας άρεσε. Μακαρονάδα φάγαμε, γιατί πίτσα φάγαμε το μεσημέρι. Τώρα ο Μάριος πάει και εγώ είμαι από πίσω. Λοιπόν, και έχουμε γενικά ξεποδαριαστεί. Έχουμε περπατήσει πάρα πολύ σήμερα, όλη την ημέρα, και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα. Λοιπόν, και τώρα λέμε να πάμε λίγο ξανά από την φωντάνα, που είναι βράδυ και θα είναι φωτισμένη, θα είναι ωραία. Και μετά να πάμε στο ξενοδοχείο να κοιμηθούμε. Έχει φύγει και το κραγιόν μου εντωμεταξύ. Να πάμε στο ξενοδοχείο να κοιμηθούμε, γιατί είμαστε τέζα και αύριο πάλι έχουμε μεγάλη μέρα. Είναι μαγευτικά εδώ πέρα, είναι τέλεια! Κάναμε και δυο αγορές, ψωνίσαμε και το κάτι της μας. Λοιπόν, εις το επανειδήν. Εν τω μεταξύ ευχή δεν έχουμε κάνει ακόμα. Έχουμε έρθει στην φωντάνα, είναι τόσο τέλεια εδώ πέρα, καθόμαστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να πας και να βγάλεις φωτογραφία. Κάθεσαι και ρεμ βάζεις. Δεν βλέπουμε.
Είναι καταπληκτικά! Εν τω μεταξύ αυτός εδώ πέρα δεν έχει ξεστολίσει από τα Χριστούγεννα. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα. Μείνετε για τις επόμενες. Καληνύχτα!